Είμαστε έτοιμοι. Πάμε στο θέμα που προαναγγείλαμε. 14 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον Ζαχαρόδη Διαβήτη, για τον Διαβήτη. Θα συναντήσουμε την κυρία Βασιλική Λούβαρη. Είχαμε κάνει και μια ξεχωριστή εκπομπή στους ήρωες. Είναι πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη. Να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα από το ηρωικό Μεσολόγγι. Από το ηρωικό Μεσολόγγι. Την καλησπέρα μας από την ηρωική Κρήτη, θα πω εγώ. Να είστε καλά. Αυτή η μέρα, η 14η Νοεμβρίου, έρχεται να μας θυμίσει τι, να μας περάσει ποιο μήνυμα. Η 14η Νοεμβρίου είναι η μέρα αφιερωμένη στον Διαβήτη. Καθιερώθηκε αυτή η μέρα, γιατί ήταν η γενέτειρα ημέρα, η μέρα που γεννήθηκε μάλλον, ο Φρέντερικ Μπάντινγκ, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Ινσουλίνη. Φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Φέτος κλείνουμε 100 χρόνια από τη χρονιά που ανακαλύφθηκε η Ινσουλίνη. 100 χρόνια. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπροστάμε τη ζωή μας σε αυτόν τον άνθρωπο. Να αναφερθούμε λίγο στα πρώτα συμπτώματα. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ασχοληθεί και καλό είναι να τα αναφέρουμε λίγο. Φυσικά. Όλοι οι τύποι διαβήτη έχουν κάποια κοινά συμπτώματα. Τα λεγόμενα 3P, πολυδιψία, πολυουρία και πολυφαγία. Ειδικά όταν αυτά συνοδεύονται και από μεγάλη απώλεια βάρους, πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα. Υπάρχει θεραπεία. Θεραπεία. Υπάρχει αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει ίαση. Υπάρχει μια θεραπευτική αντιμετώπιση. Πρέπει να ζούμε. Αυτό είπαμε και στην εκπομπή σου, Σύρος. Πρέπει να ζούμε και να διαμορφώσουμε την καθημερινότητά μας με το διαβήτη. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Θέληση να υπάρχει. Εγώ αυτό έχω να πω. Αυτό έχω καταλάβει. Είναι δύσκολο γιατί καλούμαστε να αλλάξουμε συνήθειες. Σε που πρώτη φάση ναι, αλλά στην πορεία βλέπω ότι διαμορφώνονται και εγκληματίζονται οι ασθενείς. Ακριβώς. Αρχικά είναι δύσκολο. Μοιάζει με βουνό. Συνέχεια όμως, καθώς περνάει ο καιρός, συνηθίζουμε. Μαθαίνουμε κι εμείς τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να έχουμε καλά επίπεδα της σαχάρου. Ναι. Κάποιοι δυσκολεύονται λίγο περισσότερο, κάποιοι λίγο λιγότερο. Έχει να κάνει λίγο και με το χαρακτήρα μας αυτό, αλλά κυρίως με την εκπαίδευση που λαμβάνουμε. Η εκπαίδευση, προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να υπάρξει, δείχνει κάτι αυτός ο έλεγχος. Φυσικά, πρέπει όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο εξέταση ζαχάρου νηστείας. Ναι. Εκεί είναι που θα μας χτυπήσει το καμπανάκι αν υπάρχει πιθανότητα να είμαστε κοντά στην εκδήλωση ζαχάρου ή όχι. Βέβαια, η διάγνωση μπαίνει με 2 μετρήσεις νηστείας πάνω από 126, γλυκοζηλιωμένη πάνω από 6,5, είτε μια παθολογική καμπύλη ζαχάρου. Πάντως, εάν όλοι μας μπούμε στη διαδικασία μία φορά το χρόνο να ελεγχόμαστε, ναι, σαφώς και θα γίνει η διάγνωση πολύ πιο γρήγορα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το 1/10 του πληθυσμού πάσχει από διαβήτη και δεν το ξέρει. Το 1/10 του πληθυσμού. Ποιες ηλικιακές ομάδες αγαπά ο διαβήτης? Δεν έχει ηλικιακές ομάδες που αγαπάει, γιατί υπάρχουν διάφοροι τύποι διαβήτη. Υπάρχει ο διαβήτης τύπου 1 ή αλλιώς νεανικός διαβήτης ή αλλιώς ινσουλινοεξαρτώμενος, ναι, που μπορεί να μιλήσει από ηλικία 6 μηνών έως και 45 ετών. Είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα, δεν έχει να κάνει με κληρονομικότητα, ναι, και μπορεί να εκδηλωθεί μέσα σε αυτό το φάσμα ηλικιών. Κλείνοντας, το μήνυμά σας, είστε ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Σας έχω γνωρίσει προσωπικά, έχουμε βγάλει και μια εκπομπή μαζί. Το μήνυμά σας σε ανθρώπους έτσι που εντάξει, το έχουν πάρει κάπως γενικά, η ψυχολογία τους έχει πέσει, βιώνουμε και την πανδημία. Για πείτε μας λίγο. Να μην το βάζουν κάτω, να μην αφήνουν το διαβήτη να τους χαρακτηρίζει ή να είναι εμπόδιο στη ζωή τους, και να θυμούνται ότι
είναι αυτοί που είναι. Δεν είναι, είναι αυτοί που επέλεξαν να είναι. Δεν είναι αυτοί που τους επιβλήθηκε. Μάλιστα. Πρέπει να ακολουθήσουν τη ζωή που αυτοί επιλέγουν, όχι αυτοί που τους επιβάλλεται λόγω του διαβήτη ή οποιασδήποτε θέλω, άλλη στάθηση. Θέλω να σας, ευχαριστήσω θερμά, κυρία Λούβαρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, λοιπόν. Καλό.